Ο Φεντερίκο Μακέντα αποκάλυψε την Κυριακή σε διαδικτυακή του συνέντευξη πως θα ήθελε να δοκιμάσει ξανά την τύχη του σε υψηλότερο επίπεδο. «Ξεκίνησα να σκαρφαλώνω προς την επιστροφή μου. Είμαι πλέον ένας καλύτερος ποδοσφαιριστής, ένας καλύτερος αθλητής. Κάνω πλάνα με διαφορετική φιλοσοφία. Έχω δουλέψει πολύ τα τελευταία 2 χρόνια. Τα έχω πάει καλά στον Παναθηναϊκό, αλλά προσβλέπω σε μεγαλύτερα πράγματα. Ξέρω ότι είμαι σε καλό δρόμο για να επιστρέψω στα καλύτερα πρωταθλήματα και να αφήσω το σημάδι μου εκεί», τόνισε ο Ιταλός Φορ. Ο ίδιος δεν παραβλέπει τη βοήθεια που του έδωσε ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στο προσκήνιο. «Ο Παναθηναϊκός είναι ένα μεγάλο κλαμπ. Ο κόσμος έχει πολύ πάθος και σε κάνει να αισθάνεσαι σημαντικός. Ήρθα εδώ με πολλά ερωτηματικά και όλοι με βοήθησαν να δουλέψω και να τα πάω καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό», τόνισε στην ίδια συνέντευξη. Ο Παναθηναϊκός στηρίζει τάση αναμονής. Ο Μακέντα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021 και οι πράσινοι θα αποφασίσουν αξιολογώντας τις προτάσεις που θα φέρει ο ποδοσφαιριστής σε συνεργασία με τον ατζέντη του. Εφόσον έρθει μια συμφέρουσα πρόταση για όλες τις πλευρές, η πώληση του 29χρονου άσου δεν θα είναι έκπληξη. Εξάλλου, οι πράσινοι με την απόκτηση στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Καρλίτος έχουν ήδη μια λύση για την επιθετική τους γραμμή. Ο Γιώργος Δόνης πριν από μερικές εβδομάδες βρισκόταν κοντά στην πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό με τα σενάρια που κυκλοφορούσαν να θεωρούν δεδομένη την αποχώρησή του το καλοκαίρι. Πλέον ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται να έχει κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη της διοίκησης και του Γιάννη Αλαφούζου και όλα δείχνουν πως θα παραμείνει στο τριφύλι και τη νέα σεζόν. Ο ίδιος ο προπονητής πάντως σε δηλώσεις του στον RTFM 90,6 αναφέρθηκε στη δουλειά που έχει κάνει 2 χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Εντάξει, νομίζω ότι και οι πιο έμπειροι προπονητές και οι πιο μεγάλοι από εμάς και σε πιο δύσκολες εποχές έχουν ζήσει πολλά πράγματα στην καριέρα τους και ξέρουν τον τρόπο που μπορεί να οργανωθεί μια ομάδα, πώς πρέπει να είναι οι συνεργασίες. Αλλά από την άλλη, ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι το θέμα το τι θέλει ο κάθε προπονητής, γιατί πάντα στην παραμονή ή όχι ενός προπονητής δεν αποφασίζουν οι προπονητές, αλλά οι διοικήσεις. Νομίζω το βασικό για μένα είναι ότι δεν μπορώ να πετάξω εύκολα 2 χρόνια σκληρής δουλειάς που έχουμε κάνει και εγώ και το team και οι ποδοσφαιριστές όλοι μαζί, ώστε να αναπτυχθεί αυτή η ομάδα που ξεκίνησε, θα έλεγα, κάτω από το 0 πριν 2 χρόνια. Αλλά το βασικό είναι να μπορεί να υπάρξει μια πρόοδος μεγαλύτερη, να μπορεί να υπάρχει καλή οργάνωση σε όλα τα επίπεδα και ο καθένας μας που δουλεύει στην ομάδα να ξέρει αποκλειστικά το ρόλο του, ώστε όταν υπάρχουν περισσότερα μυαλά και μπορούν να συνεννοηθούν, τότε μπορεί να βγει και σε καλύτερο της ομάδας. Στο μεταξύ, έχοντας σαν σύμμαχο την βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης, ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται ικανός να εξασφαλίσει το OK από την Επιτροπή Ιδιοδιοτήσεων της ΕΠΟ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο φάκελος που θα καταθέσει ο Παναθηναϊκός στην αρμόδια επιτροπή θα είναι τέτοιος που θα του δώσει την άδεια για την Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από περίπου 3 χρόνια. Με λίγα λόγια, εάν δεν υπήρχε τιμωρία αποκλεισμού των πρασίνων από την UEFA, τότε θα μπορούσαν να αγωνιστούν και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν πάρει τελικά το πράσινο φως, ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει την αναστολή της ευρωπαϊκής του ποινής. Θυμίζουμε ότι πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω του κορονοϊού, η διοίκηση του Τριφυλλιού είχε κάνει κινήσεις για να διαπιστώσει αν υπάρχει πιθανότητα άρσης του αποκλεισμού. Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως θα παίξει βελτίωση της καθαρής θέσης της ΠΑΕ κατά την περίοδο 2018-2019 κατά 30,2%.